Και τώρα που θα σε πάω, Χρήστο μου. Σε ένα νησί, φαντάζομαι. Σε ένα νησί, αλλά σε ποιο νησί. Αρχίζει από σι, σι, σι. Σι, σι. σι. Αγόρι μου, Το βρυκά. λέω, θα πει σύμι τώρα, θα πει σύφνο. Πάμε σύφνο και πάμε να συναντήσουμε Το φίλο μου, τον Κώστα τον Κουλούρη, ο οποίο είναι και επιχειρηματία Στο ξενοδοχειακό κλάδο. Έχει ένα ξενοδοχείο, εντάξει, το οποίο το λατρεύω. Είχα βγει και ζωντανή σύνδεση στην τηλεόραση πέρσι από εκεί, επειδή ακριβώ με είχε γοητεύσει και είναι και στον κατασκευαστικό κλάδο, δραστηριοποιείται. Θα μα πει, πει, τα πάντα για το νησί, γιατί νομίζω ότι η Σύφνο είναι από τα σταθερά δυνατά νησιά. Και θα αποκαλύψω ότι είναι το νησί που λατρεύεται από τι γυναίκε. Εμένα η γυναίκα μου, μου λέει Σύφνο. Βρέ, καλή μου, βρέ, μου, Σαντορίνη, Μύκονο, Κρήτη. Σύφνο. Σύφνο, σύφνο. σύφνο. Πού οφείλεται αυτή η αγάπη για τη Σύφνο, φίλε Κώστα κουλούρι. Πού οφείλεται αυτή η αγάπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα φίλε μου Κώστα. Καλησπέρα φίλε μου. Τι κάνει. Είμαι καλά και τώρα που σου ακούω καλύτερα και νιώθω λίγο βέβαια άσχημα που εσύ είσαι στο νησί και εγώ είμαι στο καμίνι εδώ τη Αθήνα. Υπομονή, υπομονή, θα έρθει και από το νησί μα. Α, μπράβο. αυτό ήταν μια πολύ ωραία. Ήταν βάλσαμο στην ψυχούλα μου τώρα, με ηρέμησε. <laughs> πώ πάει η κίνηση φέτο στη Σύφνο Κώστα μου, πώ πάει. Κοίταξε, Δημήτρη, κίνηση υπάρχει. Mm -hmm. Απλώ ε, ο κόσμο είναι λίγο ζορισμένο. Ο γιατί είναι κακά τα ψέματα, ε, ακριβά, είναι, τα πάντα λέω. Είναι, είναι ακριβά τα πάντα. Εσύ πού την διαπιστώνεις την ακρίβεια, γιατί αναλώσαμε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής «Η Αλήθεια είναι στην Ακρίβεια». Πού την, που την εντοπίζεις? Ε, κοιτάξτε, στην, σε όλα αυτά που την διαπιστωνεις την ακριβεια γιατι αναλωσαμε ενα μεγαλο μερος τη εκπομπη η αληθεια ειναι στην ακριβεια που την εντοπιζεις την σε ολα αυτα που εχουν συμβει Ναι, ναι, όλα. όλα. Ενεργειακή κρίση... Ναι. Τα πάντα. Ε, και φυσικά έχει μετακυλιστεί, έχει, έχουν μετακυλιστεί τα αποτελέσματα τη ενεργειακή κρίση και στι τιμέ και στη σύμφωνα εννοεί. Όπω μετα, έχουν μετακυλιστεί παντού. Αυτό δεν εννοεί. Τα πάντα, τα πάντα, ναι. Οπότε Για το... τον Έλληνα είναι λίγο δύσκολο. Μάλ. Οι κρατήσει πώ πάνε, Κώστα Κουλουρί. Ε, Ξένε... Οι κρατήσει πάνε καλά γενικά στο ξενοδοχείο, τουλάχιστον στον Ιβάλ και στο Ειρήνη που έχω εγώ. Ε, Πάνε πολύ καλά. Με ξένου κόμβου. Αλλά γενικά στο νησί υπάρχει μια δυσκολία. Α, υπάρχει και στη Σύρνη μια δυσκολία φέτος. Έτσι όπω υπάρχει βέβαια ναι, και στην Νίκονο, ναι, ναι. ναι, ναι. υπάρχει και στη Σαντορίνη. Δεν είναι η super duper τελικά χρονιά που περιμέναμε για τον τουρισμό, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Είδες τι έκανε. Έχει μια μείωση, έχει μια μείωση, αλλά. Είναι, είναι, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ωραία, <θέρα>... είναι δύσκολη. Ωραία. Είναι ε... ζωρισμένο ο κόσμο. Έτσι πιστεύω εγώ. Και εγώ αυτό πιστεύω και από ό,τι φαίνεται όχι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι ζορισμένος ο κόσμο. Πάμε να μιλήσουμε για τι ομορφιέ τη Σύφνου τώρα. Να μου πει λιγάκι αν έρθει κάποιο στο νησί. Σήμερα είναι Κυριακή, μια εβδομάδα πριν από τι εκλογέ. Ε, α μην μιλήσουμε για το πόσο αυξημένη, μειωμένη ή με περιπτώσει σταθερή είναι η κίνηση τουριστική, α μην μιλήσουμε για το, άλλο για το πόσο δύσκολα περνάει ο Έλληνα, α πούμε για το πόσο καλά θα περάσει ο Έλληνα και η Ελληνίδα, αν τελικά αποφασίσει τι λίγε μέρε που θα πάρει άδεια και θα πάει κάπου διακοπέ, να διαθέσει αυτό το περίσευμά του στη, ή το περίσευμά τη στην ε, Σύφνο. Πού θα πάει, τι θα κάνει, ε, Δημήτρη, η Σύφνο έχει τις ομορφιές της ε, και οι παραλίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Παίζουν παραλίες Κώστα, ε, πες μου, πες μου παραλίες. ο πλατή, ε, το πλατή γυαλός, στο φάρο που έχουν ανοίξει και κάτι πολύ ωραία καινούργια μαγαζιά. Το στο, επίση. Φ... επίσης. Ναι, ναι. Ε, στο βαθύ. Και στο βαθύ είναι πολύ ωραία, ε, πάρα πολύ ωραία. Πάρα ναι, πολύ ωραία και, και, στο και πλατή γυαλός. Και στα βρουλίδια που είναι και φτιάχνεται και ο δρόμος τώρα που θα είναι και πιο εύκολος και πιο προσβάσιμο για τον κόσμο, γιατί ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση εκεί με τον δρόμο. Αλλά γενικά η Σύγχρονα έχει τι ομορφιέ τη. Και έχει και τα... η Χρυσοπηγή φοβερή. Φοβερή η φοβερή, Χρυσοπηγή. Φοβερή πραγματικά. Πραγματική. Και φυσικά το καταπληκτικό φαγη... φαγητό που έχει το νησί μας Καλά. Ε, το, νησί... το φαγητό είναι καταπληκτικό και θα πρέπει να σα πω ότι και ο Κώστα ο ίδιο ψήνει στον ξυλόφουρνο. Ε, έχω πάθει πλάκα. Μόλι πέστε τι βγάλει, πες, να τα πει εσύ από τον ξυλόφουρνο, ποια είναι η αγαπημένη σου συνταγή. Για πε τα λίγο, Κώστα μου. Ε, το, αυτό που φτιάχνουμε κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι το μαστέλο και η ρεβιθάδα. Ρεβιθάδα στο που Το έχουμε εδώ και στον Ιβάλ, στο ξενοδοχείο, για τον κόσμο, για το εστιατόριο. Πόση ώρα, πόση ώρα, η, πόση ώρα ψήνει στο ξυλόφωνο τη ρεβιθάδα, φίλε μου. Η ρεβιθάδα μπορεί να κάτσει στο ξυλόφωνο και 16 ώρε. Ξέρει πώ είναι μετά, Χριστόγεννα. Χιλώνι, φαντάζομαι. Χιλώνει, yeah. χιλώνει όπω το πε. Yeah. Είναι ένα. Ε, πώ να το πω τώρα αυτό το πράγμα. Yeah. τόσο γλυκό που είναι, τόσο νόστιμο που είναι, πώ να το χαρακτηρίσω. Άστο. Είναι <laughs> λουκούμι, λουκούμι λέμε. Λουκούμι. Δεν είναι ρεβίθια, είναι Τάχ, λουκούμι. Τα έχει δοκιμάσει oh. και τα ξέρει. Τα ξέρω, τα ξέρω. Άμα να στο Instagram μου, στο Μάρκο TV, τα έχω ανεβάσει, έχω ανεβάσει, και το βίντεο με το που βγαίνει από τον ξυλόφουρνο πέρσι το καλοκαίρι. Οπότε μπορείτε να δείτε και αυτέ τι εικόνε από το ξενοδοχείο, όπω μπορείτε να δείτε και μια ζωντανή σύνδεση που είχαμε κάνει, πάρα πολύ ωραία, για να δείτε και την απίστευ απίστευτη θέα προ την Απολωνία. Η χώρα δεν είναι η Απολωνία. Ε, έτσι, έτσι ακριβώ. Ωραία, ωραία. Απολωνία, και... Αρτεμόνα, από ε, ε, το Νιβάλ βλέπει σχεδόν όλο το νησί. Και πολύ ωραία γλυκά το νησί, ρε παιδί πολύ ωραία γλυκά, πολύ ωραία κουλούρια, σε όποιο φούρνο και να σταματήσει, σε όποιο ζαχαροπλαστείο, θα πάρει γλυκά για την Αθήνα και θα λε να βρω και έναν άνθρωπο στη Σύφνο να μου στέλνει πιο συχνά θα σκεφτεί. Τόσο πολύ. Αφού έπιασα την κάτια. Τη... Yeah. Άκου, έπιασα. Δεν στο Κώστα μου. Πήρα κάτι γλυκά και μετά έπιασα εδώ την κάτια τη μακρύ στο Ρίαλ που έχει έρωτα με τη Σύφνο. Έχει σπίτι στη Σύφνο. Ναι, 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 Η Κάτια Μακρύ. Και μου λέει, βρε, δεν θυμάσαι ποια ήταν τα κουλούρια που να στα φέρνω εγώ μου. Λέει, Έλα που δεν θυμάμαι. Τώρα που θα ξανάρθω, θα τα σταμπάρω και μετά θα λέω στην Κάτια τη Μακρύ να μου τα στέλνει. Έτσι ακριβώ. Κόσ... σου στέλνω κι εγώ. Α, α μπράβο, άμπρα. Είναι τα, τα, γλυκά και τα κουλούρια, τα βουτήματα, όλα αυτά τη σύφνου είναι μοναδικά. Έχει πάει σύφνο, Χρήστο. Όχι, δεν Καλά, δεν έχει πάει σύφνο. Τι κάνει. Εσεί που έχετε λεφτά, εσεί πρέπει να πάτε μια σύφνο. <laughs> τι γελάτε, ναι. μαι, μαι. Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ... Ε, ε, Έχει κλείσει να πα μήλο, σωστά. Σωστά. Μήλο. Αρκετά έκπληξη αλλά τέλο πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, πειράζει, δεν είναι να και το ακούσει η αυτό. Ε, γιατί δεν πετάγεστε μέχρι τη σύφνο που είναι δίπλα. Κάν το μήλο σύφνο. Κοντά δεν είναι, Κώστα μου. Ε, είναι, είναι μία, ε, μία ε, ώρα κοντά. είναι με το αργό και 40 με τα γρήγορα, γρήγορα δεν Σου κάτι. δίνω μια ωραία ιδέα Μια πολύ ωραία ιδέα Χρήστο Βούκα Θα το προτιμήσω για τη ρεβιθάδα που άκουσα <laughs> <laughs> Είδε πουλάει η μαγειρική σου Κώστα μου Πουλάει <laughs> έτσι, 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 έτσι. Πολλά φιλιά στην όμορφη Σύφνο Στο πανέμορφο Νιβάλ και στην οικογένειά σου Φίλε Κώστα Να είστε καλά κι εσείς Καλή συνέχεια Καλό βράδυ και για καλή εσείς. εβδομάδα από να καλά. Ευχαριστώ, για χαρά, ευχαριστώ για. πολύ για Ευχαριστώ να είστε καλά